Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Υπάρχει το εξής θέμα. 118 τουλάχιστον υγειονομικοί όλων των εργασιακών σχέσεων, κυρίως βέβαια ελαστικών εργασιακών σχέσεων, από γιατρούς μέχρι τους συναδέλφους που είναι και δουλεύουν στην καθαριότητα, δεν μπορούν να εμβολιαστούν ενώ θέλουν, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα στο σύστημα τεχνικό, το οποίο από ό,τι και εμείς έχουμε προσπαθήσει να τσεκάρουμε. Συγγνώμη κύριε Σιδέντη, να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς ΑΜΚΑ δεν έχετε? Ναι, ναι. ΑΜΚΑ δεν έχετε? Ναι, έχω, πώς δεν έχω. Και όλοι έχουν αυτοί οι συνάδελφοι που σας λέω ΑΜΚΑ. Αυτοί πώς έχουν προσληφθεί, κύριε Σιδέρη? Κανονικά με σύμβαση εργασίας. Οι περισσότεροι βέβαια ανήκουν σε εργολαβικές εταιρείες, ιδιωτικές, γιατί γνωρίζετε ότι δραστηριοποιούνται και τέτοιες εταιρείες στον χώρο των δημόσιων νοσοκομείων. Τι εννοείται ανήκουνε? Πώς δηλαδή, πώς πληρώνονται αυτοί οι άνθρωποι? Ο εργολάβος παίρνει τα λεφτά από το νοσοκομείο και... με τον εργολάβο και τον εργοδότη. Ακριβώς. Ο σαν ιδιωτική εταιρεία εμφανίζεται αυτό? Σαν ιδιωτική εταιρεία. Ορίστε. Σαν ιδιωτική εταιρεία. Μα είναι ιδιωτική εταιρεία. Παίρνει τα λεφτά από το νοσοκομείο. Δεν είναι μία, είναι δύο. Δεν το καταλαβαίνω. Κάνει σύμβαση η ιδιωτική εταιρεία με το νοσοκομείο και παρέχει υπηρεσίες σε νοσηλευτές και γιατρούς. Και πώς είναι άφαντοι αυτοί οι άνθρωποι, αφού δουλεύουν στο νοσοκομείο, είναι εκεί παρόντες? Ακριβώς αυτό λέμε. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι παρόντες, που δουλεύουν εδώ και 5 χρόνια στο νοσοκομείο. Γιατί σας λέω, δεν είναι μόνο θέμα των εργολαβικών εταιριών και αυτών των εργαζομένων, είναι και θέμα ακόμα και μόνιμων. Έχουμε μέχρι και γιατρούς, μόνιμους γιατρούς, στους οποίους υπάρχει αυτό το πρόβλημα και δεν μπορούν να εμβολιαστούν. Να κάναμε παρέμβαση στη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια να και αναμένουμε. Αυτό και το λέω. Κώστα, ότι είναι η τρίπλα που έχει κάνει η πολιτεία για να ξεπεράσει το πρόβλημα με τις μόνιμες προσλήψεις στα νοσοκομεία. Γιατί δεν επιτρέπει τρόικα να κάνουν προσλήψεις, ένας φεύγει, πέντε φεύγουν, ένας προσλαμβάνεται. Δεν ισχύει αυτό για την υγεία, Ιορδάνη. Δεν υπάρχει περιορισμός για την υγεία. Έχει εξαιρεθεί. Και πώς γίνεται αυτό, βρε Κώστα, τότε? Δεν θέλω να κάνω προσλήψεις. Αυτό που λέτε με τους εργολαβικούς αφορά κυρίως. Αυτό είναι 5 χρόνια τώρα. Δεν είναι τώρα. Δεν είναι η προηγούμενη κυβέρνηση. Ναι, ναι, έχει τελειώσει το 1:5. Είναι πιο εύκολο να κάνει πρόσληψη από το 19 και μετά. Από το 19 και μετά έχει τελειώσει το 1:5. Αυτό λέει. Εντάξει, διαδικαστικό είναι το ζήτημα. Κύριε Σιδέρη, συγγνώμη, με 118 άτομα μόνο στο δικό σας νοσοκομείο. Είναι από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία. Μόνο στο δικό μας νοσοκομείο. Από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία, σε ένα νοσοκομείο που είναι ταυτόχρονα εκτός από όλα τα άλλα και εμβολιαστικό κέντρο. Αυτό το λέμε γιατί δυστυχώς κάποιοι καλοθελητές βγήκαν να κουνήσουν το δάχτυλο σε υγειονομικούς. Το έχετε αναφέρει αυτό πουθενά? Ότι αυτοί φταίνε για τη διασπορά. Ναι, ναι. Το έχετε αναφέρει αυτό πουθενά? Εννοείται ότι το έχουμε αναφέρει, έχουμε ελέγξει, έχουμε κάνει παρεμβάσεις και γνωρίζουμε ότι δεν είναι θέμα των τεχνικών υπηρεσιών του νοσοκομείου, είναι θέμα της υγειονομικής. Εδώ πρέπει να πούμε, επειδή οι εμβολιασμοί έχουν αισθηθεί με ένα τέτοιο τρόπο και ψηφιακά τουλάχιστον δουλεύει πάρα πολύ καλά το σύστημα. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτά τα 3-4.000 άτομα, να τα ακούσει και το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, να τα εντάξει μέσα αυτά τα άτομα. Δεν γίνεται διαφορετικά, εφόσον προχωράει ο εμβολιασμός κανονικά. Εμένα, παιδιά, χθες η μητέρα ενός φίλου, ας πούμε, πήγε να καθυστέρησε, δεν ήθελε να εμβολιαστεί. Πήγε, έκανε αίτηση στο φαρμακείο, της ήρθε κατευθείαν σε μισή ώρα έτσι, μέσα το μήνυμα. Έρχεται, αλήθεια είναι. Σε μισή ώρα. Και δεν μπορεί να μην βρίσκουμε αυτούς τους ανθρώπους να εμβολιαστούν τώρα. Και που είναι και εμβολιαστικό κέντρο το συγκεκριμένο. Το Αττικό. Κύριε Σιδέρη, από τι εξαρτάται, η διαδικασία για να μπουν αυτοί οι άνθρωποι στις λίστες, να φαίνονται τέλος πάντων ότι δουλεύουν εκεί, ότι είναι εκεί, ότι είναι υγειονομικοί? Φαίνεται ότι δουλεύουν εδώ οι άνθρωποι, απλά δεν φαίνονται πουθενά στο ηλεκτρονικό σύστημα στο οποίο πρέπει να καταχωρηθείς για να μπορέσεις να κάνεις το εμβόλιο.